Με μια βαριά καταδίκη που δεν αλλάζει όμως σε τίποτα την τραγική τύχη του τρίχρονου βρέφους που είχε μεταφερθεί νεκρό στο κέντρο υγείας Μυρών το Μάρτιο του 2014 επιστρέφουν στη φυλακή οι δύο Βούλγαροι που κρίθηκαν και πάλι ένοχοι για το αποτρόπαιο έγκλημα. Το παιδάκι ξεψύχησε αβοήθητο έχοντας υποστεί εγκάβματα έως και τρίτου βαθμού στο κορμάκι του με βραστό νερό επανειλημμένα όπως απέδειξε η νεκροτομή. Το μεικτό όρκο το εφετίο Ανατολικής Κρήτης στην εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έκρινε και πάλι ένοχους τόσο την 21χρονη μητέρα του αδικοχαμένου Θανασάκη όσο και τον 31χρονο συντροφό της, οι οποίοι όμως συνεχίσαν να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για το φρικτό τέλος του μικρού αγοριού. Φοβόμουν. Δεν μπορούσα να φύγω μόνη μου με το παιδί από το σπίτι για να το πάω στο γιατρό. Όταν ήρθαν για να μείνουν μαζί μου, το παιδάκι είχε ήδη παλαιότερα σημάδια από εγκάμματα στο χέρι και το πρόσωπο. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στου δύο ελαφρυντικά, με συνέπεια να σπάσει η ποινή των ισοβίων που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα. Στην 21χρονη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό τη μετεφιβική ηλικία, ενώ στο συγκατηγορούμενό τη το ελαφρυντικό τη ειλικρινού μεταμέλεια. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε κάθυρξη 20 ετών και επέστρεψαν στη φυλακή.